Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε πως έχει να δει τα δίδυμα παιδιά του Έλα και Αλεξάνδερ 200 ημέρες και, όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό πυροδότησε τις φήμες που θέλει το γάμο τους να περνάει κρίση. Μάλιστα, οι φήμες λένε ότι υπάρχει σύγκρουση και για την επιμέλεια των παιδιών. Ο Τζόρτζ και η Αμάλ τσακώνονται για τους διαφορετικούς τρόπους ζωής τους. Οι φήμες για ρήξη ανάμεσα τους κυκλοφορούν εδώ και μήνες, είπε μια πηγή όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, προσθέτοντας ότι είναι σαν το λάδι και το νερό, δεν αναμειγνύονται και φέρεται να έχουν εμπλακεί σε μάχη για την κυδαιμονία των διδύμων τους. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2014, έχει να φωτογραφηθεί μαζί από τον Αύγουστο. Η Αμάλ δεν πήγε στο ετήσιο πάρτι του George Clooney για το Halloween στο Vegas, ενώ πέρασαν χώρια την τέταρτη επέτειο του γάμου τους. Εκείνος την πέρασε στο Los Angeles με φίλους, ενώ αυτή έμεινε στη Νέα Υόρκη με τα παιδιά λόγω της Διεθνούς Συνόδου του ΟΗΕ, είπε η ίδια πηγή. Όλοι θεωρούν ότι ο George είπε στην Αμάλ ότι θέλει να χωρίσουν, πρόσθεσε. Επίσης, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Αμάλ εγκατέλειψε το σπίτι του στην Αγγλία και ζει πια με τα δίδυμα στη Σαρδινία. Πάντως, άνθρωποι του περιβάλλοντος του ζευγαριού σημειώνουν ότι ζουν χωριστά εδώ και κάμποσο καιρό.